Και από τη Γαλλία θα πάμε στην Ισπανία. Χιλιάδε εργαζόμενοι αλλά και άνεργοι διαδήλωσαν στη Μαδρίτη, στη Βαρκελόνη και άλλε ισπανικέ πόλει ενάντια στι περικοπέ. Περικοπέ ύψου 10 δισεκατομμυρίων ευρώ που αποφάσισε σχεδιάζει η κυβέρνηση Ραχώη, κυρίω στου τομεί τη υγεία και τη παιδεία. Περισσότερα θα μα πει ο Γιώργο Φελίδη που ήδη μα περιμένει. Γιώργο. Καλησπέρα, Σπύρο. Με την υγεία και την παιδεία δεν παίζει. Αυτό είναι το σύνθημα με το οποίο κατέβηκαν παρά τη βροχή στου δρόμου των Ισπανικών πόλεων χιλιάδε μέλη των δύο μεγαλύτερων εργατικών ομοσπονδιών, αλλά και άνεργοι, νοικοκυρέ, φοιτητέ. Καθώ οι περικοπέ αυτέ θίγουν πρωταρχικά τα 5,7 εκατομμύρια Ισπανού που δεν έχουν εργασία. Κόκκινο πανί για τους διαδηλωτές το πρόγραμμα περικοπών του Μαριάνο Ραχώη που εγκρίθηκε στις 20 Απριλίου με σκοπό να εξοικονομήσει 10 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, 7 δισεκατομμύρια από την υγεία και 3 δισεκατομμύρια από την παιδεία. Και αυτά Επιπλέον των μέτρων λιτότητα 27 δισεκατομμύριων ευρώ, ώστε να ικανοποιηθούν οι διεθνεί αγορέ και να ελαφρυνθούν οι ασφιχτικέ πιέσει που υφίσταται το ισπανικό δημόσιο χρέο. Χαρακτηριστική σπήρο είναι η δήλωση ενό 60χρονου εργαζόμενου που πήρε μέρο σήμερα στην πορεία. Οι περικοπέ, είπε, στην υγεία και την παιδεία είναι το τελευταίο πράγμα που μπορούμε να αντέξουμε. Τι άλλο μα έχει απομείνει. Σημειοτέων ότι την Παρασκευή ο Υπουργό Οικονομικών τη κυβέρνηση Ραχώη εξήγηλε νέα αύξηση του ΦΠΑ για να αντιμετωπιστεί η καθίστηση στα δημόσια έσοδα. Η Ισπανία από την φάση του ούκαν λάβει παρά του μη έχοντος, περνά στην φάση του ούκαν δίδει στους μη έχοντα. Σπύρο. Mm -hmm. Σε ευχαριστούμε πολύ Γιώργο για την ενημέρωση.